Παρακολουθείτε το μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δίων Τηλεόρασης, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε με τις πολιτικές μας συνεντεύξεις. Είπαμε ότι αυτές τις ημέρες δίνουμε το βήμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους υποψήφιους, προκειμένου να ακούσουμε τις θέσεις και τις απόψεις τους, προκειμένου να τους γνωρίσουμε καλύτερα, προκειμένου να τους δώσουμε την ευκαιρία να μας πείσουν, να τους ψηφίσουμε και να υποστηρίξουμε τα κόμματα στα οποία συμμετέχουν. Καλεσμένος μας τώρα είναι ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Πιερία, ο κύριος Αλέκος Οφίδης. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε κύριε Οφίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ απόψε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Τάτση και σε εσάς και στους τηλεθέτες σας. Βρισκόμαστε ελάχιστες μέρες πριν από τις εκλογές. Αυτό όμως που εισπράττω και εγώ, φαντάζομαι θα το εισπράττετε κι εσείς, είναι ότι υπάρχουν αρκετοί αναποφάσιστοι πολίτες ακόμα. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι προβληματίζονται για το ποια ψήφο θα ρίξουν στην κάλπη στις 6 Μαΐου. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με ένα σενάριο εργασίας. Θεωρήστε ότι εγώ, μιας και μιλάμε μαζί, θα απευθυνθείτε σε μένα, είμαι αναποφάσιστος. Έχω ψηφίσει στο παρελθόν το 2009 το ΠΑΣΟΚ, υποστήριξα την προσπάθεια που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου, άκουσα το λεφτά υπάρχουν και μέσα σε 2,5 χρόνια έχει μειωθεί ο μισθός μου, έχει κοπεί η σύνταξη της μητέρας μου και έχω και έναν άνεργο συγγενή μέσα στην οικογένεια. Για ποιο λόγο να ξαναψηφίσω ΠΑΣΟΚ? Πώς θα με πείσετε να ξαναψηφίσω ΠΑΣΟΚ? Κύριε Τάτση, αυτό το ερώτημα που με θέτετε είναι εύλογο και είναι επίκαιρο. Ναι. Τώρα που βγαίνουμε έξω και ζητάμε την ψήφο του κόσμου και του κόσμου της Πιερίας, μας τίθεται αυτό το ερώτημα πολύ συχνά. Και λογικά νομίζω και εύλογα τίθεται αυτό το ερώτημα. Εκείνο που θέλω να πω εγώ όμως είναι ότι αυτές οι εκλογές της 6ης Μαΐου, λίγες μέρες πριν την Κυριακή, είναι πολύ καθοριστικές για τη χώρα μας. Είναι οι εκλογές που θα κρίνουν την πορεία της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια. Εδώ λοιπόν ο ψηφοφόρος της Πιερίας, ο ψηφοφόρος, ο Έλληνας ψηφοφόρος πρέπει να σκεφτεί όχι με θυμικό, αλλά με σύνεση, με σοβαρότητα, να ρίξει την ψήφο εκεί που πρέπει να τη ρίξει, έτσι ώστε η χώρα μας να βγει γρήγορα από αυτό το αδιέξοδο. Είναι εκλογές πολύ σοβαρές και η ψήφος διαμαρτυρίας και οργής θα είναι αυτοκτονική αυτή τη στιγμή για τον τόπο μας. Τώρα αν θέλετε το ερώτημα γιατί να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ? Ακριβώς. Και όχι κάποιο άλλο κόμμα. Ακριβώς. Είναι λογικό κύριε Τάτση. Θα ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ διότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτό που ευθύνεται για ό,τι συμβαίνουν στη χώρα τώρα. Δεν είναι οι 18 μήνες που επομίστηκε το ΠΑΣΟΚ όλη αυτή την οικονομική κρίση, λες και ευθύνεται μόνο το ΠΑΣΟΚ για αυτό που συνέβη στον τόπο. Αντιλαμβάνεστε ότι το σύνολο του πολιτικού σκηνικού στη χώρα επιρρύπτει κατά βάση τις ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ? Φαντάζομαι φυσικά, και με τους πολίτες που μιλάτε αυτό σας λένε. Φυσικά κύριε Τάτση και το αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα. Αλλά καμιά φορά ο ελληνικός λαός, η κοινωνία ξεχνάει πολύ εύκολα. Ξεχνάει τα 5,5 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ξεχνάει τα κακά και ό,τι έκανε η Νέα Δημοκρατία αυτά τα 5,5 χρόνια. Δεν θέλω να επαναλαμβάνω πράγματα. Όμως πολύ γρήγορα ξεχνάμε το Βατοπέδι, το Ζαχόπλο, το Ρουσόπλο, όλα αυτά τις υποκλοπές, τα δομημένα ομόλογα. Σαν πως κύριε Τάτση, φταίει το ΠΑΣΟΚ στους τελευταίους 18 μήνες. Εγώ θα πω όμως και τούτο. Παρακαλώ. Ο πρόεδρός μας, ο Γιώργος Παπανδρέου, κατά την άποψή μου πάντα, έκανε ένα λάθος στρατηγικής πολιτικής σημασίας. Όταν αναλάβαμε το 2009 κύριε Τάτση, έπρεπε να καλέσει τον κύριο Σαμαρά να πει ελάτε εδώ όλα τα κόμματα, παραλαμβάνω και αναλαμβάνω ένα κράτος στα μαύρα του χάλια, τα προβλήματα είναι πολλά, καθίστε όλοι μαζί να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο και όχι να αφήσουμε τον Σαμαρά εκτός ευθυνών, ενώ ευθυνόταν αυτή για τα 5,5 χρόνια της διακυβέρνησής τους. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς και τα υπόλοιπα κόμματα που έτσι κι αλλιώς στην πορεία αυτών των 2,5 ετών συνεργάστηκαν με το ΠΑΣΟΚ για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, αν συνεργαζόταν με το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα, ίσως να μην φτάναμε εδώ που έχουμε φτάσει τώρα. Έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Εμείς μόνοι μας πήραμε όλο το δυσβάσταχτο βάρος για την ελληνική κοινωνία. Μόνοι μας. Ενώ δεν ευθυνόμασταν. Πιστέψτε με ότι αν γινόταν αυτό το πράγμα, όλα τα κόμματα θα είχαν την ευθύνη. Και έτσι θα μπορούσαμε γρηγορότερα, ίσως, να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Σαμαρά αποποιούνται τις ευθύνες τους και τα ρίχνουν όλα στο ΠΑΣΟΚ.
να τα αφήσουν αυτά. Δεν υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία το μνημόνιο? Η αλήθεια είναι ότι το υπέγραψε. Τότε μην νομίζετε ότι εμείς στο Πασόκ είμαστε όλοι μνημονιακοί. Κανένας από την κοινωνία δεν είναι μνημονιακός. Οδηγήθηκαν εκεί τα πράγματα. Και εκεί που οδηγήθηκαν τα πράγματα, πρέπει τη χώρα να τη βγάλουμε από αυτό το δύσκολο αδιέξοδο. Είναι διαφορετικό το Πασόκ υπό τον Ευάγγελο Βενιζέλο, κύριε Οφίδη. Και το λέω αυτό διότι τον ακούω πάρα πολύ προσεκτικά όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες να δίνει τις προτάσεις του, να παρουσιάζει τις θέσεις του, να έχει ένα προγραμματικό λόγο και ταυτόχρονα βλέπω και τα ψηφοδέλτια, τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ανανεωμένα. Αποτελούν εχέγγυο για τους πολίτες, για την Ελλάδα και για το μέλλον αυτής της χώρας τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στην πολιτική, που θέλουν να μπουν στην πολιτική? Είναι αλήθεια ότι με τον Ευάγγελο Βενιζέλο τα πράγματα αλλάζουν. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος κάνει πράξη τα λόγια. Mm-hmm. Είπε ανανέωση μίνιμουμ 60% των ψηφοδελτίων. Mm-hmm. Έγινε πανελλαδικά. Mm-hmm. Είπαμε νέους ανθρώπους με φρεσκάδα ζωντάνια, νιάτα, ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν. Κύριε Τάτζη, στη χώρα μας αυτήν δεν είναι μόνο χίλιοι έξυπνοι. Να το θέσω μα. Αν τι άλλο, η χώρα μας αυτή έχει 5-10 χιλιάδες ανθρώπους με γνώση, πείρα, σοφία. Ας απελευθερώσουμε λοιπόν αυτές τις δυνάμεις. Ας τους δώσουμε βήμα να μπουν μέσα με τη φρεσκάδα, τη ζωντάνια, τα νιάτα, με την πείρα και τη σοφία. Και όπως πολλές φορές λέω, κύριε Τάτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει οι παλιοί να φύγουν. Να συνδυάσουμε το λικέρ της εμπειρίας με τη φρεσκάδα, τη ζωντάνια και τα νιάτα. Είναι επάνω σαφές στην πολιτική. Είναι σαφές. Εγώ θέσατε το ερώτημα για τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Ναι. Ναι, πιστεύω στον Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Πιστεύω στην ευφυΐα του, πιστεύω στην όρεξη που έχει για να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Εξάλλου τα απέδειξε κιόλας. Μην ξεχνάμε. Όταν τον Μάιο τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και είχαμε εσωτερικά προβλήματα μέσα στο Πασόκ, μέσα στο χώρο μας, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος στην κρισιμότερη ίσως στιγμή της ιστορίας για τον χώρο μας, αντί να φύγει και να μείνει απόξω, ανέλαβε, μην ξεχνάτε, υπουργός οικονομικών στη πιο δύσκολη στιγμή για τον τόπο, με τα τόσα προβλήματα, και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και σαφέστατα το έκανε αυτό για να βοηθήσει τον τόπο. Το έκανε αυτό γιατί είχε αίσθημα μεγάλο ευθύνης και βοήθησε τον τόπο. Απεδείχθη. Mm-hmm. Κουράστηκε πολύ να πείσει τους Ευρωπαίους. Μην ξεχνάτε τα 106 δισεκατομμύρια που μας έβγαλε από τις πλάτες. Το PSI το λεγόμενο, το κούρεμα το λεγόμενο, είναι μεγάλη επιτυχία του Βαγγέλη του Βενιζέλου και του Πασόκ. Έφυγε ένα πολύ μεγάλο βάρος μας, βάρος από τον ελληνικό λαό, από τα παιδιά μας, για τα επόμενα χρόνια. Με πολλές θυσίες, με αιματηρές θυσίες όμως, μας ζητούν οι δανειστές μας, κύριε Οφίδη, και είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες σας το θέτουν αυτό, να κάνουμε αιματηρές θυσίες προκειμένου να φύγουν όπως έφυγαν τα δισεκατομμύρια αυτά από το δημόσιο χρέος. Είναι αλήθεια, κύριε Τάτσι, ότι ο λαός πράγματι κάνει πολλές θυσίες. Ο λαός στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Ο λαός όμως θα μου πείτε, όταν έχει ανέργους στο σπίτι, όταν δύσκολα μπορεί να έχει τα απαραίτητα για τη διαβίωσή του, γιατί να το κάνει αυτό το πράγμα? Αυτή είναι μια αλήθεια και δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Έτσι είναι. Όταν βλέπουμε άνεργα παιδιά, τα οποία έχουν καλές σπουδές, τα οποία έχουν μόρφωση τέτοια που δεν μπορούν να έχουν την αντίστοιχη εργασία, φυσικά και αναρωτιέται ο λαός. Είναι αλήθεια, σας είπα. Αλλά εδώ υπάρχει και μια άλλη, παράλληλη αλήθεια. Πώς θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο? Από αυτό το μπορούμε αδιέξοδο, αλήθεια να βγούμε, γιατί από αυτό το υπάρχει αδιέξοδο, προβληματισμός. Μπορούμε να βγούμε, κύριε Τάτσι. Ακούγοντας αρχηγούς της αριστεράς, για παράδειγμα, μας λένε ότι μην πιστεύετε αυτά που ακούτε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ότι θα καταβάλει προσπάθεια μέσα σε 3 χρόνια να βγάλει την Ελλάδα από το μνημόνιο. Έχουμε στην πραγματικότητα υπογράψει και έχουμε υποθηκεύσει το μέλλον μας τουλάχιστον μέχρι το 2020. Κύριε Τάτσι, είναι αλήθεια ότι μπορούμε, διότι είπαμε τη μια αλήθεια, ότι ο κόσμος κάνει θυσίες. Ναι. Στηρίζει, υπομένει. Η άλλη όμως παράλληλη αλήθεια είναι ότι εδώ πρέπει εμείς να απαντήσουμε. Και πώς μπορούμε να απαντήσουμε? Μπορούμε να απαντήσουμε με μια στιβαρή κυβέρνηση που έχει γνώση, σοφία, πείρα, βήμα-βήμα να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Πρέπει επιτέλους, και αυτό ο Ευάγγελος ο Βενιζέλος το δείχνει, να απαντήσουμε ορθολογικά και συγκεκριμένα σε ορισμένα θέματα. Πρέπει να απαντήσουμε και να πείσουμε το μικροσυνταξιούχο ότι θα σταματήσει εδώ η μείωση της σύνταξής του. Πρέπει να πείσουμε τον άνεργο, πρέπει να πείσουμε τον νέο που δεν έχει δουλειά,
να βρει αντίστοιχη δουλειά ανάλογη αυτή των επιστημών, των σπουδών. Που έχει και πρέπει να πείσουμε τον σκληρά εργαζόμενο, μικρομεσαίο επιχειρηματία, οικογενειάρχη που αγωνίζεται με νύχια και με δόντια να κρατήσει την επιχείρησή του, ότι θα έχει μέλλον. Εκεί πρέπει να απαντήσουμε, κύριε Τάτση. Και φυσικά δεν μπορούν να απαντήσουν σε αυτά όλα τα μικρά κόμματα, τα οποία τα μικρά κόμματα υφαρπάζουν ψήφους οργής, θυμικού και αγανάκτησης. Αυτό το πράγμα ο λαός, η κοινωνία πρέπει να το σκεφτεί. Και θα επαναλάβω ότι υφαρπάζοντας την ψήφο της οργής και της αγανάκτησης και όχι της σύνεσης και της λογικής, είναι τελείως καταστροφικό και αυτοκτονικό για τον τόπο. Ο κύριος Βενιζέλος έχει προτείνει συνεργασίες μετεκλογικά σε δημοκρατικές δυνάμεις. Ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι δημοκρατικές δυνάμεις, με δεδομένο ότι εκπεφρασμένα οι πολιτικοί αρχηγοί τουλάχιστον των κομμάτων της αριστεράς, κομμάτων με τα οποία θα μπορούσε να υπάρχει ιδεολογική συγγένεια με το ΠΑΣΟΚ, έχουν απορρίψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δημιουργώντας μάλιστα και μια στοχοθέτηση για το ΠΑΣΟΚ ότι είναι το πλέον μνημονιακό κόμμα στη χώρα και βάζοντας μια ταμπέλα ότι μακριά από το ΠΑΣΟΚ, μακριά από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ΠΑΣΟΚ και Βενιζέλο σημαίνουν μνημόνιο. Πώς θα αντιμετωπίζετε όλα αυτά? Εμείς το έχουμε πει επανειλημμένως. Δεν θέλουμε αυτοδυναμία. Εμείς θέλουμε αυτοδύναμη Ελλάδα. Εμείς αυτό που σκεφτόμαστε και βλέπουμε είναι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και όλοι μαζί να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε για το καλό αυτού του τόπου. Η Νέα Δημοκρατία με το Σαμαρά μιλάει για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ναι. Εμείς ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Πρέπει όλες οι δυνάμεις να συνεργαστούν, όποιες δυνάμεις σκέφτονται το καλό του τόπου, και από τις 7 του μήνα να συνεργαστούμε βήμα-βήμα να βγάλουμε τη χώρα από αυτό το δύσκολο και σκληρό αδιέξοδο. Θεωρείτε ότι η πρωτιά είναι πιθανή στις εκλογές, κύριε Οφίδη? Με την πρωτιά για το Πασόκανο. Κοιτάξτε, με την πρωτιά σαφέστατα θα πάρουμε μεγαλύτερη δύναμη. Ο πρόεδρος μας θα έχει λιμένα τα χέρια για να μπορεί να διαχειριστεί το μέλλον της χώρας καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος η σύνεση, η λογική θα επικρατήσουν και το Πασόκ θα είναι τουλάχιστον πρώτο κόμμα. Δεν μιλάω για αυτοδύναμο, αλλά για πρώτο κόμμα. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είμαι σίγουρος ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής αυτής περίοδου έχετε έρθει σε επαφή με πολλούς νέους. Βεβαίως. Πώς τους βλέπετε να αντιμετωπίζουν το πολιτικό σύστημα? Δεν μιλώ μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχω την αίσθηση ότι η άποψή τους είναι γενικευμένη για το πολιτικό σύστημα. Θέλω να μου μεταφέρετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την εμπειρία που έχετε και να μου εξηγήσετε και τι τους λέτε κιόλας. Οι νέοι, κύριε Τάτση, τον τελευταίο καιρό και με το δίκαιό τους, οι νέοι, αυτά τα παιδιά είναι στεναχωρημένα πάρα πολύ. Είναι θυμωμένα. Είναι οργισμένα. Αυτή η νεολαία, η ελληνική νεολαία, η οποία πραγματικά για μένα είναι μια άξια νεολαία. Είναι καλά παιδιά, κύριε Τάτση. Όμως εμείς, οι παλαιότεροι, τα γκριζάραμε αυτά τα παιδιά. Τα αφήσαμε στο περιθώριο. Δεν τα δώσαμε βήμα. Δεν τους δώσαμε τον δρόμο να ακολουθήσουν. Οι νέοι έχουν καλές σπουδές. Όλοι οι νέοι σημερινοί. Πρέπει λοιπόν αυτοί οι νέοι να καθίσουν να σκεφτούν το μέλλον τους. Η φυγή ακούω πολλές φορές. Σπούδασα, έχω δύο πτυχία, έχω μεταπτυχιακά, έχω κάνει γλώσσες, έχω το ένα, έχω το άλλο. Πραγματικά, τι να κάνω στην Ελλάδα, να πάω όλα, τα παιδιά, όλα τα παιδιά έχουν λαμπρές σπουδές και είναι καλά παιδιά, κύριε Τάτση. Και σκέφτονται, όταν δεν βρίσκω την αντίστοιχη εργασία με τις σπουδές μου, τι θα κάνω εγώ? Σκέφτονται αυτό που λέτε εσείς στο εξωτερικό. Εγώ τα παροτρύνω να μην πάω στο εξωτερικό. Η χώρα μας έχει μέλλον. Και θα έχει μέλλον με αυτούς τους λαμπρούς νέους. Είναι πραγματικά δύσκολα τα πράγματα. Τα παιδιά πρέπει να σκεφτούν το αύριο. Δεν πρέπει να οριοποιούμε τα πράγματα. Κύριε Τάτση, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για τον τόπο και τη χώρα. Πρέπει όλοι μαζί να στρωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε. Όλοι μαζί για να φύγουμε από αυτό το αδιέξοδο. Και θα σας πω. Δεν οριοποιείται, βλέπω, την κατάσταση. Όχι, φυσικά. Θα περίμενε κανείς από έναν υποψήφιο τρεις μέρες πριν πάμε στις καρδιές να πει ότι θα τα λύσουμε όλα? Να πούμε την αλήθεια στον κόσμο και να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας. Τι να οριοποιήσουμε, κύριε Τάτση? Τι να οριοποιήσουμε? Μπορούμε να πούμε ότι από 7 του μήνα όλοι οι άνεργοι νέοι θα βρουν δουλειά? Μπορούμε όμως να υποσχεθούμε ότι θα δουλέψουμε με την πείρα μας, τη γνώση μας, τη σοφία μας προς αυτή την κατεύθυνση? Να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Να τους πείσουμε ότι μπορούν να στηριχθούν σε εμάς. Σε ανθρώπους που
θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Και εγώ, κύριε Τάτση, σας είπα, έχω και εγώ δύο κόρες. Μία τελείωσε τη φιλοσοφική και η άλλη σπουδάζει γεωπονικό. Τα ίδια ερωτήματα μου θέτουν τα παιδιά μου. Τα παιδιά όλου του κόσμου είναι τα ίδια. Αλλά βλέπω μέσα στα παιδιά, μέσα στην ψυχή τους, ότι πραγματικά είναι καλά παιδιά. Καμιά φορά αντιδρούν με θυμικό τα παιδιά. Και φτάνουν στα άκρα. Δεν είναι έτσι τα παιδιά. Θα το σκεφτούν τα παιδιά και όταν θα έρθει η ώρα θα σκεφτούν το μέλλον τους. Εγώ εκείνα που υπόσχομαι στα παιδιά είναι ότι το Πασόκ με το Βαγγέλη τον Βενιζέλο από 7 του μήνα θα κάνει αυτές τις προσπάθειες που χρειάζεται έτσι ώστε βήμα-βήμα, σιγά-σιγά να βγούμε από αυτό το διέξοδο. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ, γιατί μιλάμε συχνά για τους νεολαίους, επειδή σαφέστατα αποτελούν την προοπτική του τόπου. Ουσιαστικά όμως στη χώρα μας έχουμε μία ηλικιακή κατηγορία ανθρώπων που σε πάρα πολλά επίπεδα στηρίζουν και την αγορά, στηρίζουν και τη ρευστότητα, στηρίζουν και τον κοινωνικό ιστό. Μιλάω για τους δεξιούχους, μιλάω για τους ηλικιωμένους. Είμαι σίγουρος ότι έχετε βρεθεί ανάμεσά τους αυτές τις ημέρες. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να δούλεψαν 30, 35, 40 χρόνια, έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές και έχουν δει τις συντάξεις τους να κόβονται. Ή έχουν δει να συρρυκνώνεται το εισόδημά τους τόσο πολύ, ώστε να μην μπορούν να τα βγάζουν πέρα και είτε να ζουν από τα παιδιά τους, είτε να είναι αναγκασμένοι με την πενιχρή σύνταξη που έχουν να βοηθούν τις οικογένειες των παιδιών τους για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Στους συνταξιούχους, λοιπόν, κύριε Οφίδη, τι λέτε? Στους συνταξιούχους λέμε το εξής, κύριε Τάτση. Πραγματικά είναι έτσι όπως τα είπατε τα πράγματα. Έπρεπε να γίνουν κάποιες περικοπές. Δεν γίναν φυσικά περικοπές στις μικρές συντάξεις. Γίναν στις μεγάλες συντάξεις. Και έγινε αυτό το πράγμα. Ο Σαμαράς πάντως λέει ότι θα αποκαταστήσει τις συντάξεις μέχρι 700 ευρώ. Τσάπα μάγκας να μην είναι ο κύριος Σαμαράς, κύριε Τάτση. Τσάπα μαγκές και από τα αποδυτήρια να μην κάνουν αγώνα. Να βγουν έξω στο γήπεδο να αγωνιστούν. Εμείς αυτό που εγγυόμαστε είναι να σταματήσει εδώ το κακό και από εδώ και πέρα να αρχίσουμε να προχωράμε βήμα-βήμα προς τα πάνω. Οι μαγκές του τύπου ότι εγώ θα επαναφέρω τις συντάξεις εκεί που ήταν δεν μπορεί να ισχύουν σε αυτή τη δύσκολη φάση και δεν θα ισχύσουν. Εμείς αυτό που λέμε στους συνταξιούχους είναι το εξής. Πράγματι, οι άνθρωποι βάλαν πλάτες. Και να σας πω, κύριε Τάτση. Παρακαλώ. Οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά στήριξαν την προσπάθεια της χώρας να μην χρεοκοπήσει, να μην καταρρεύσει, να μην γίνει Αργεντινή. Όλοι αυτοί οι μικροσυνταξιούχοι που λέτε. Ξέρετε τι παρατηρώ όμως, κύριε Τάτση, και θλίβουμε. Ειλικρινά. Ήμουνα προχθές σε ένα χωριό στη Βόρεια Επιερία και κάθισα να πιω ένα τσιπουράκι με ένα συνεργάτη. Και πίσω ακριβώς από μένα καθόταν ένα ζευγάρι. Είδα ότι μιλούσαμε για το Πασόκ και λέει, σύντροφε, μάλιστα. Εγώ ήμουνα Πασόκ, δεν θα ψηφίσω Πασόκ, δεν θα κάνω, μου κόψαν, μου ράναν, μου κάναν. Γυρίζω έτσι και βλέπω μια Mercedes 350 ολόμαυρη. Δεν είχε άλλους ανθρώπους μέσα στο καφενείο. Κατάλαβα ότι είναι δικιά του. Του λέω, ποιος είσαι, τι λες? Είμαι ο Τάδα από τη Θεσσαλονίκη, μεγάλος συνδικαλιστής του Πασόκ και. Πού δούλευες? Στα ΕΛΠΕ. Η γυναίκα σου που κάθεται δίπλα, πού δούλευες? Στα ΕΛΠΕ. Εκεί εκνευλίστηκα, δεν σας κρύβω, κύριε Τάτση. Και του λέω 3,5 και 3,5 7 χιλιάρικα. Συν τα επιδόματα, συν το ένα, συν το άλλο. Εσύ γκρινιάζεις. Δυστυχώς γκρινιάζουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έπρεπε να γκρινιάξουν. Και αυτοί που είπατε, οι σκληρά εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, που με τον καθημερινό τους μόχθο αγωνίζονται για να κρατήσουν τις οικογένειες, οι μικροεπαγγελματίες, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που βάλαν πλάτες. Αυτοί που ευνοήθηκαν και ευεργετηθήκαν από το Πασόκ είναι αυτοί που γκρινιάζουν. Και είναι αυτοί που λέτε δημιουργούν ένα κλίμα. Και αυτό πώς ανατρέπεται, ξέρετε. Δημιουργούν. Ανοίξετε τώρα μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Δημιουργούν ένα κλίμα, δημιουργούν μια περιραίωσα ατμόσφαιρα. Όπως είπαμε από την αρχή, κύριε Τάτση, και λέτε και ευθύνεται το Πασόκ αυτούς τους 18 μήνες τους τελευταίους ότι έφερε την καταστροφή στην χώρα. Δεν πληρώνει τώρα το Πασόκ και τα σπασμένα προηγούμενων ετών. Δηλαδή, κάποιοι μπήκαν στα ΕΛΠΕ και απέκτησαν αυτούς τους μισθούς, κύριε Οφίδη. Δεν τους διόρισα ούτε εγώ, ούτε εσείς. Φυσικά. Λοιπόν, φυσικά. Πώς αλλάζει, πώς αλλάζει αυτό, αυτό? Να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να κρυβόμαστε ότι η πολιτική με τους πολίτες είχε μια πελατειακή σχέση. Ακριβώς, μα αυτό είναι. Ήταν ιδιωτελής. Γιατί ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς να το έχουμε κρυφό καμάρι. Δεν πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Φυσικά και φυσικά φταίει.
Και φυσικά δεν πρέπει να αλλάξουν αυτά. Δεν πρέπει να αλλάξει η δομή του κράτους. Δεν πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά. Τα κακό σχήματα στο κράτος. Η αδιαφάνεια, η ρεμούλα. Όλα αυτά. Και αυτά όλα πρέπει να τα κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Και σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, εμείς που μπαίνουμε μπροστά, μην νομίζετε ότι είναι εύκολο. Κυματοθράφστες καταντήσαμε αυτής της ιστορίας. Αποροφητήρες κραδασμών. Ναι, προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι πρέπει να επικρατήσει η λογική, η σύνεση και να τους πούμε την αλήθεια ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Και ότι μόνο με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο θα μπορέσουμε από 7 του μήνα βήμα-βήμα να μπορέσουμε να πάμε στην ανάπτυξη. Και έδειξε βήματα ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Έχει κάνει προτάσεις για 55 δισεκατομμύρια τα οποία θα μπουν στην αγορά από τον επόμενο μήνα κιόλας. Έχει κάνει προτάσεις για την ανάπτυξη. Έχει κάνει προτάσεις και για κεφάλαια ξένα και ιδιωτικά. Υγιή ιδιωτικά κεφάλαια. Έχει πρόγραμμα επάνω σε αυτό το ΠΑΣΟΚ. Και ας αφήσουμε να κατηγορούμε μόνο το ΠΑΣΟΚ. Δεν ψήφισε το ΠΑΣΟΚ μόνο το μνημόνιο. Και το άλλο κόμμα το ψήφισε το μνημόνιο. Κύριε Οφειδή, είστε υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ. Έχω την αίσθηση όμως ότι πάνω απ' όλα είστε υποψήφιος της Πιερίας. Και δεν μπορεί από τέτοιου είδους πολιτικές συζητήσεις να μην βάλω ως παράμετρο στην κουβέντα μας το πώς βλέπετε την ανάπτυξη της Πιερίας που αποτελεί πολύ μεγάλο ζητούμενο. Διότι εκτός από τον κεντρικό κύκλο της κεντρικής πολιτικής κοινής, υπάρχει ένας άλλος ομόκεντρος κύκλος που αφορά την Πιερία. Και επειδή απευθύνεστε στους Πιερείς, θέλω να μου πείτε τη σκέψη σας για το τι ο Αλέκος Οφίδης, αν με το καλό βρεθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα κάνει για την Πιερία. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θέτετε για το συγκεκριμένο νομό? Κύριε Τάτζη, θα σας πω τούτο. Πραγματικά είμαι ευτυχής. Δεν μ' αρέσει να επαναλαμβάνω, αλλά θα το επαναλάβω αυτό. Mm-hmm. Που ζούμε εδώ στην Πιερία σε έναν ευλογημένο τόπο. Ναι. Σε έναν τόπο με αυτές τις ομορφιές, σε έναν τόπο με όλες που έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Θα ξεκινήσουμε από το ιστορικής σημασίας μνημείο Όλυμπος φυσικού καλούς, το αρχαίο Δίον, να ξεκινήσουμε το δικό δίκτυο, τις παραλίες μας, από τον Πλαταμόνα και τους νέους σπόρους ως την Αγαθούπολη, μια απέραντη ακτή με μεγάλες πιθανότητες ανάπτυξης, να ξεκινήσουμε ότι η Πιερία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ελλάδος, κοντά σε πολλά κράτη, κοντά στο εξωτερικό, να αναπτυχθούν οι σχέσεις μας εκεί. Είναι λοιπόν ένας τόπος που μπορούμε να τον αναδείξουμε σωστά. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν είστε ικανοποιημένος. Όχι. Ε? Δεν γίναν τα πράγματα που έπρεπε να γίνουν στην Πιερία. Δεν ασχοληθήκαμε όσο θα έπρεπε για την ανάδειξη της Πιερίας. Εγώ πολλές φορές στην Αθήνα, όταν βρίσκομαι με κόσμο, λέω ρε παιδιά, πάμε στην Κατερίνη, φέρνω τον κόσμο στην Κατερίνη, φέρνω τον κόσμο στις παραλίες, στον Πλαταμόνα, έρχονται φίλοι μου για τουρισμό. Και όταν δεν ξέραν αυτοί, τους έλεγα πάμε γιατί είναι πανέμορφα, έχουμε τα Πιέρια, έχουμε τον Όλυμπο. Και με απαντούσαν, ποιον Όλυμπο? Λέω τον Όλυμπο. Ανοίγω το παράθυρο από το σπίτι μου και βλέπω τον Όλυμπο. Μα Όλυμπος δεν είναι στην Κατερίνη, δεν είναι στην Πιέρια, είναι στην Λάρισα. Ούτε αυτό το μεγάλο φυσικού κάλους μνημείο δεν μπορέσαμε να αναδείξουμε σωστά. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό που θέτεται. Εξαιρετικά. Να μην μπορεί είναι να ένα μνημείο, Ελλάδα, ένα φυσικό μνημείο παγκοσμίου φήμης. Μέχρι και στο Περού ξέρουν για τον Όλυμπο. Βέβαια. Και δεν το ξέρουν οι Έλληνες, διότι δεν το αναδείξαμε. Και πολλές φορές σκέφτομαι, αυτός ο τόπος με την τόσο έφορη γη, με το καλό οδικό δίκτυο, γιατί να μην παράγει προϊόντα, προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φυσικά δεν υπήρχαν αυτοί οι οποίοι έπρεπε να κατευθύνουν σωστά τους ανθρώπους, έτσι ώστε και στην παραγωγή και στον τουρισμό. Και όταν λέω τουρισμό, δεν εννοώ μόνο το θερινό τουρισμό και το χειμερινό. Ξέρετε όλοι για το Ελατοχώρι, ξέρετε όλοι για τον παλιό Πλατελήμωνα, τα θέρετρα τα οποία έχουμε εκεί. Πρέπει αυτά να συνδυαστούν και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θα αγωνιστούν για αυτόν τον τόπο. Θα σας πω ένα απλό. Παρακαλώ. Στις συζητήσεις μου κάποιος μου λέει, μα εγώ δεν ήξερα τι καλλιέργεια να βάλω, αυτά που λες Οφίδη για πιστοποιημένα προϊόντα, για προϊόντα υψηλής ποιότητας, για προϊόντα ονομασίας προέλευσης ανωτέρας ποιότητας τα οποία μπορούμε να κάνουμε εδώ στην Πιερία, είναι πολύ σωστά. Αλλά εγώ δεν είχα που πουθενά μια κατεύθυνση, μια γνώση, πολύ μια υπόδειξη να κάνω αυτό που λες εσύ. Και αυτά που λες εσύ είναι πολύ σωστά, αλλά εγώ δεν ξέρω πώς θα τα κάνω.
Όλοι ασχολούμαστε και η τοπική αυτοδιοίκηση με τις πλατείες. Ξυλώνουμε μια φορά την πλατεία, την ξανακάνουμε δεύτερη φορά την πλατεία, δίνουμε κονδύλια για το δρόμο. Καλώς γίνονται. Κάνουμε το ένα, βάζουμε μελετητές για το άμα έχουμε την τάδε πλατεία στη γωνία, το τάδε φανάρι στη γωνία. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνονται. Είδατε πουθενά στην τοπική αυτοδιοίκηση εδώ να δίδονται κονδύλια σε μια ομάδα ερευνητών, έτσι ώστε να ασχοληθεί πραγματικά με τα προβλήματα του τόπου, να αξιολογήσει τι καλλιέργειες να κάνουμε, τι νερά έχουμε, τι εδάφη έχουμε, στο Κύτρος πρέπει να μπει το τάδε προϊόν, στο Ελατοχώρι το τάδε, στην Καρίτσα το τάδε, να γίνει πραγματική μελέτη με χρήματα. Mm-hmm. Καθόμαστε και δίνουμε τα χρήματα στους μελετητές για να κάνουμε πλατείες, αντί να τα δώσουμε τα χρήματα στους μελετητές να κάνουμε την πραγματική ανάπτυξη και να υποδείξουμε σωστά τον πολίτη της Πιερίας τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να κατευθυνθεί. Μάλιστα. Απλά πράγματα είναι, κύριε Τάτση. Απλά. Απλά πράγματα που από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν απαιτούν και πάρα πολλά χρήματα. Βεβαίως. Πολλές φορές το επιχείρημα που ακούμε είναι ότι δεν μπορεί να γίνει η τάδε παρέμβαση. Κοστίζει πάρα πολύ, είμαστε σε περίοδο κρίσης. Δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Οι κάτοικοι της Πιερίας είναι έξυπνοι. Κάθονται και μόνοι τους ασχολούνται και βγάζουν το φίδι από την τρύπα. Χωρίς καμιά βοήθεια. Τώρα τελευταία βλέπετε ότι άρχισε η αμπελοκαλλιέργεια. Mm-hmm. Άρχισε η υνοποίηση. Δεν είχαν από κανέναν ενημέρωση. Δεν ήρθαν εδώ οι ειδικοί. Η τοπική κοινωνία δεν ασχολήθηκε με ειδικούς ώστε να γίνουν έρευνες τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Τα κάνουν από μόνοι τους, από ιδιωτική πρωτοβουλία. Και εγώ λέω ότι πρέπει πραγματικά και οι κοινωνίες ανανομώ εμείς που θα εκπροσωπήσουμε αυτόν τον νομό κάτω να έχουμε και την πείρα και τη γνώση και την όρεξη ώστε να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο. Δεν γινόμαστε βουλευτές για να το γράψουμε στο βιογραφικό, κύριε Τάτση. Γινόμαστε βουλευτές για να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο. Θα ήθελα και το τέλος της κουβέντας μας. Θα φύγω εγώ από το πλάνο, θα μείνετε μόνο σας στο πλάνο. Θα κοιτάξετε την κάμερα που έχετε απέναντί σας και θα απευθύνετε το μήνυμα που θέλετε προς τους ψηφοφόρους, προς τους πολίτες. Θα τους δώσετε το δικό σας στίγμα. Θέλω να τοποθετηθείτε για 2-3 λεπτά. Χωρίς να σας θέσω κάποιο ερώτημα, εγώ είμαι καλυμμένος από τα ερωτήματα που ήθελα να σας θέσω. Θέλω λοιπόν εσείς ελεύθερα να απευθυνθείτε στους πολίτες και να τους πείτε αυτό που εσείς κρίνετε ότι πρέπει να υποθεί αυτή την ώρα, λίγα 24 ώρα πριν πάμε σε εκλογές. Παρακαλώ να βλέπουμε μόνο τον κύριο Φίδη. Αυτό που θέλω να πω στον πολίτη της Πιερίας είναι το εξής. Λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ελάχιστες μέρες, τις πιο σημαντικές εκλογές των τελευταίων δεκαετιών, πρέπει ο ψηφοφόρος να σκεφτεί με σύνεση, να σκεφτεί με τη λογική και όχι με το θυμό και το θυμικό, όχι με την οργή και την αγανάκτηση, όχι με πικρία, διότι αυτό δεν θα οδηγήσει πουθενά. Επίσης, θέλω να έχει εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα στο Βαγγέλη τον Βενιζέλο και σε όλους εμάς που συστρατευτήκαμε δίπλα τους και σε αυτή τη δύσκολη ώρα δίνουμε και εμείς τη μάχη μας, δίνουμε τη μάχη για τη σωτηρία της χώρας. Είναι αλήθεια ότι η χώρα βιώνει τρομερά αδιέξοδα. Εκεί επάνω λοιπόν πρέπει να απαντήσουμε εμείς πώς θα φύγουμε από τα αδιέξοδα. Και όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να απαντήσουμε ορθολογικά και σωστά. Πώς θα βρει ο νέος δουλειά. Πώς ο μικροσυνταξιούχος θα σταματήσει εκεί η σύνταξή του να πέφτει. Πώς ο σκληρά εργαζόμενος αγρότης θα έχει μέλλον. Πώς ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, η οικογενειακή επιχείρηση θα μπορέσει να κρατήσει την επιχείρησή του για να μπορεί να έχει την εργασία του αύριο. Εκεί λοιπόν ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος και εμείς όλοι δίνουμε την υπόσχεση. Και δεν λέμε λόγια. Αρχίζουμε τώρα. Αρχίζουμε δυνατά και δίνουμε την υπόσχεση ότι θα βάλουμε όλες τις δυνάμεις για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Όσον αφορά εμένα, προσωπικά εμένα, γιατί είμαι υποψήφιος βουλευτής, θέλω να πω ότι και εγώ, ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως άνθρωπος που μάχεται καθημερινά έξω στην αγορά, ως ένας άνθρωπος που ξέρω τον μόχθο και τις αγωνίες του ανθρώπου, θα βάλω όλες τις δυνάμεις μου, όσες διαθέτω, θα προσπαθήσω και θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να γίνει η χώρα μας καλύτερη και να ξεπεραστούν τα προβλήματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν είναι εγωιστικό, το κάνω γιατί το θέλω. Σας λέω και θέλω να το κάνω και μπορώ να το κάνω.
Κύριε Οφίδη, σας ευχαριστώ θερμά που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλό κουράγιο για το υπόλοιπο διάστημα της προεκλογικής περίοδου. Θα τα πούμε ξανά το βράδυ των εκλογών, όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα, όταν θα έχουμε την ετοιμιγορία των Ελλήνων πολιτών για να αναλύσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ θερμά και εγώ, που ήμασταν μαζί σήμερα.